Η πιο γλυκιά γιορτή όλου του χρόνου πρόκειται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου από το πρωί στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Η δεύτερη γιορτή μελιού έχει τα πάντα. Κεράσματα, δράσεις για τα παιδιά και πάρα πολύ γλυκές εκπλήξεις. Θα έχουμε διάφορες δράσεις και προσκαλούμε, τις οποίες θα σας αναλύσει αργότερα ο Ταμείας του ΔΣ, προσκαλούμε όλους τους συμπολίτες μας να έρθουν στη γιορτή Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ να γευθούν και να γνωρίσουν τα μέλια της περιοχής μας και να γνωρίσουν όλα τα παράγωγα της Κυψέλης. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλέσω όλο τον κόσμο αυτή την Κυριακή στη γιορτή μελιού, η οποία είναι η δεύτερη γιορτή και ευελπιστούμε να γίνει θεσμός. Θέλουμε να καλέσουμε όλο τον κόσμο γιατί θεωρούμε ότι το μέλι Κοζάνης έχει εξαιρετική ποιότητα και πρέπει να το μάθει και ο κόσμος της περιοχής μας και φυσικά να βγει και έξω από τα σύνορα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να στηρίξουμε τις προσπάθειες του Μελισσοκομικού Κέντρου του νομού Κοζάνης, γιατί θεωρούμε ότι ο πρωτογενής τομέας πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Θα πρέπει να αγκαλιάσουμε όλη αυτή την προσπάθεια των μελισσοκόμων της περιοχής μας, να αναδείξουμε το μέλι, ένα από τα καλύτερα προϊόντα που παράγει η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και όχι μόνο. Εκείνο που ήθελα να σταθώ είναι τις ευεργητικότητες που έχει το μέλι και σε αυτό το οποίο θα πρέπει όλοι να σταθούν, ειδικά η παραγωγή. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον μέγα χορηγό της εκδήλωσης, τον Τριαντάφυλλο, ο οποίος είναι Γάλατα Λευκάρων. Θα παρέχει σε όλη τη διάρκεια της γιορτής εξαιρετικά εδέσματα κερασμένα στον κόσμο που θα μας επισκεφθεί, σε συνδυασμό με τα μέλια της Κοζάνης, τα μέλια από τους δικούς μας μελισσοκόμους. Επίσης θα ήθελα να ενημερώσω το κοινό ότι το πρωί, κοντά στις 11 η ώρα, έχουμε και κάποιες παράλληλες δράσεις για τον κόσμο που θα μας επισκεφθεί. Η κυρία Τάσα Τοπάλη θα μας ξεναγήσει και θα μας διασκεδάσει τα μικρά παιδιά με κάποια θεατρικά δρόμενα. Και 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε δώρο στους επισκέπτες μας μία παράσταση για τα μικρά παιδιά από έναν περίφημο καραγκιόζο-παίκτη Θεσσαλονίκης, τον Μελισσοκόμο Καραγκιόζη. Σας περιμένουμε όλους στη γιορτή μας. Είναι ευκαιρία λοιπόν στη δεύτερη γιορτή μελιού να έρθει ο κόσμος να γνωρίσει τους παραγωγούς, να γνωρίσει τα τοπικά προϊόντα, τα προϊόντα της Κυψέλης, που δεν είναι μόνο το μέλι βέβαια. Είναι ο βασιλικός πολτός, η γύρη, η πρόπολη, το κερί της μέλισσας. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι η περιοχή μας, η Δυτική Μακεδονία και η πόλη της Κοζάνης, συγκεκριμένα η περιφέρεια της Κοζάνης, βγάζει μοναδικά μέλια, όπως τύπου ανθόμελα, το μέλι βελανδιάς, το μέλι καστανιάς, που στις αγορές εξωτερικό κάνουν θράψη. Ιδιαίτερη στιγμή, η εξομολόγηση ενός παλιού μελισσοκόμου. Πρώτα-πρώτα, να ευχαριστήσουμε τον παντοδύναμο, τον δημιουργό μας, που έχανε τη γη, τις ανθοφορίες, τις μελιτοφορίες που είναι από τα δέντρα, τα μελιτοφόρα, από διάφορα λουλούδια. Ό,τι χρώμα θέλεις μπορείς να το βρεις πάνω στη γη. Αυτά μας τα έδωσε όλα δωρεάν ο παντοδύναμος. Και έβαλε και τη μέλισσα, ένα μικρό ζουζουνάκι που υπάρχει και δίνει εκατομμύρια τόνους μέλιας παγκοσμίως. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να πω ευχαριστώ πρώτα-πρώτα εκεί. Δεύτερον, στον κύριο Πρόεδρο και σε όλους τους συμβούλους που μας διοικούν σήμερα, ευχαριστώ που με έδωσε αυτή τη θέση εδώ πέρα να πω δύο κουβέντες. Τώρα, όσον αφορά για το μέλι της Κοζάνης είναι ανώτερο από όλα. Το καλύτερο, η καλύτερη τροφή για τον άνθρωπο, για μωρά παιδιά, για γέροντες, για αρρώστους, για όλο τον κόσμο. Να ευχαριστήσω και αυτούς που αγοράζουν το μέλι μας και να τους πούμε να είναι σίγουροι όταν τρώνε μέλι αγορασμένο από το μελισσοκόμο
να είναι σίγουροι ότι αυτό το ΜΕΛ είναι ανώθευτο και είναι το καλύτερο. Να έχουμε εμπιστοσύνη.